Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ακόμα μία στο παιχνίδι. Δεν μπαίνει με τίποτα. Κόρνερ τώρα. Η κεφαλιά θα την κυρίσει. Δοκάρι από κοντά. Γκολ για τον Άρη που ισοφαρίζει. Με τον Γιουνές να δίνει τη λύση και να πηγαίνει κοντά στο πάγκο για να πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ο Άρης το βρίσκεται και είναι στο πόλι που υπάρχει τίμωνα για 90 λεπτά. Με τον Γιουνές να έρχεται από τον πάγκο και να ισοφαρίζει μετά από μια φάση διαρκείας με στα καρέ του όφη από κοντά ο Τινίσιος. Βρίζει ξανά δίνει και αυξάνει τα 4 πόλους του πρωτάθλημα 1-1. Ο Άρης με τον Τινίσιο ανασένει ξανά και γιατί όχι έχοντας και χρόνο. Κάποια λεπτά ακόμα να βάλει και τον γκολ της νίκης. Εκτελεί ο Ματίγια, η κεφαλιά, γκολ για τον Άρη! Φοβερό, απίστευτο, πραγματικό και όμως αληθινό. Πάλι ο Χάβης Αγιουνές σκοράει με κεφαλιά και εδώ νομίζω τελειώνουν όλα. Φοβερή ανατροπή για τον Άρη στο Γεντικουλέ. Απίστευτη ανατροπή με τον Τινίσιο να είναι η χρυσή αλλαγή του Σάβα Παντελίδη και να πετυχαίνει δύο γκολ της καθυστερήσης. Φοβερό μας. Το Γεντικουλέ από το Γιουνές, αν είδα καλά κόστα δεν έδωσε ένα κατ' λάθος, αλλά πρέπει να ήταν ο Γιουνές. Ο Γιουνές απίστευτο. Είναι και το πανηγύριζε έξαλλα. Ο Τινίσιος δίνει ξανά σημάδια ζωής με δύο γκολ, θα είναι τα πέντε στο πρωτάθλημα, ήταν σε κακή φόρμα το τελευταίο διάστημα. Τώρα όμως σαν απομηχανίστερος έρχεται από τον πάγκο και φαίνεται να δίνει στον Άρη μια πολύ σημαντική νίκη και μια απίστευτη νίκη την οποία νομίζω ότι θα έχουμε θεραπεία στη μνήμη μας μέχρι το φινάλε της σεζόν. Ο Φιάρης 1-2.